Σήμερα επειδή θέλαμε πάρα πολύ το παιχνίδι για να έχει έτσι και νόημα εκείνη που κάναμε το προηγούμενο αγωνιστική και επειδή θέλουμε πάρα πολύ τους βαθμούς για να κάνουμε ένα καλό σερί για να μπορέσουμε να καλύψουμε το χαμένο βάθος μέχρι να δει το πρώτο γκολ ήμασταν, αν και είχαμε την υπεροχή, ήμασταν κάπως ενεργικοί στην τελική πάσα, στην τελική ενέργεια. Και από τη στιγμή θεωρώ που μπήκε το γκολ, στο δεύτερο χρόνο κυρίως, βγήκαμε. Βγήκαν και κάποια τραυματισμοί, τρέξαμε το περισσότερο. Ο αντίπαλος, από τη στιγμή που ήταν πίσω στο σκορ, θέλησε να βγει πιο επιθετικά. Και νομίζω ότι είχαμε μια πολύ σημαντική νίκη. Όχι για το σκορ, όχι τόσο για το σκορ, αλλά όσο για βαθμολογικούς τρόπους. Το αφήνουμε πίσω και κοιτάμε τώρα το επόμενο παιχνίδι, που είναι πάλι στην έδρα μας και πρέπει πάλι να πάρουμε να πανούμε το ίδιο δυνατή με το ίδιο πάθο και να πάρουμε την νίκη. Καταρχήν συγχαρητήρια για την απόδοση πραγματικά. Το ευχαριστήθηκαν όλοι σήμερα. Θέλω να ρωτήσω κάτι που μπορεί και ο κύριο Χάβο να είναι αρμοδιότητά του αυτό. Και σήμερα η μισή ομάδα ήταν νέα πρόσωπα, μεταγραφές του Ιανουαρίου. Είδαμε ωστόσο ομοιογένεια, αυτοματισμούς, όπως είπατε. Και είναι πολύ σύντομο το διάστημα. Υπάρχει κάποια συνταγή, κάποιο μυστικό γι' αυτό. Και να περιμένουμε κάποια βελτίωση στο μέλλον μεγαλύτερη, διότι είναι πολύ μικρό το διάστημα που έχουν βρεθεί οι παίκτες που παίξαν σήμερα όλοι μαζί. Όποιο. Και πολύ προπονητικό είναι το θέμα, αλλά λόγω φωνή τώρα. Εντάξει, όντω υπάρχουν νέα παιδιά. Αυτέ τι μέρε δουλεύουμε αρκετά, δουλεύουμε συγκεκριμένα πράγματα που μα ζητάει ο προπονητή και προσπαθούμε να τα βγάλουμε. Κάνουμε αυτοματισμού σε επιθετικού που. Δηλαδή, όλοι έχουν κάτι στο καλό του. Και νομίζω ότι στιγμή που πήγε το γκολ, ήμασταν και τα πόδια ήταν πιο ελεύθερα και βγήκαμε. Αλλά νομίζω ότι θεωρώ τώρα ότι υπάρχει περισσότερη ποιότητα, από υπέρτες από περισσότερη ποιότητα και είναι κάποια πράγματα όταν πεις που είναι ποδόσφαιρο και έχεις εμπειρία. Θέλεις να τα κάνεις να φαίνεται πιο απλά. Δεν είναι αυτό το κύριο. Και σίγουρα υπάρχουν περιφέρεια από εκεί. Πιστεύετε ότι το παιχνίδι της Δευτέρας θα είναι αρκετά πιο δύσκολο από το σημερινό? Νομίζω πως ναι. Το δείχνει τη βαθμολογική θέση του αντιπάλου. Θεωρώ ότι θα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Πρέπει να είμαστε περισσότερο σοβαροί για να μπορέσουμε να το πάρουμε. Εντάξει.